a lot of soul. Πώς βλέπετε το μέτρο κατά του καπνίσματος? Για μένα ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει. Εγώ είμαι φοβερή αντικαπνίστρια, ευλογημένος ο άνθρωπος που το έβγαλε 1000 χρόνια να ζήσει. Το θεωρώ υπερβολικό. Και το θεωρώ υπερβολικό γιατί είμαι καπνιστής και θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάσταση με αδικεί. Και με αδικεί γιατί είμαι οντότητα, είμαι άνθρωπος, κυκλοφορώ έξω, πληρώνω τους φόρους μου, πληρώνω τα πάντα. Και περιορίζομαι σε κάτι που για μένα ίσως είναι απόλαυση. Δεν διαφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας νόμος ιδιαίτερος ωφέλιμος. Και εγώ που είμαι καπνιστής, εφαρμόζω αυστηρότατα τα μέτρα τα θεσμικά. Και είναι και υποτίμηση ενός ανθρώπου να είσαι μπροστά σου έναν καπνιστή και να φουμάρεις τη μούρη σου. Είναι ό,τι το χειρότερο για μένα. Είναι προσβλητικό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά, όταν υπάρχουν γυναίκες. Πρέπει λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο, ένα από τα θετικότερα μέτρα αυτής της κυβέρνησης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι καλός και πρέπει να εφαρμοστεί και πρέπει να το εφαρμόσουν όλοι. Πιστεύετε ότι εφαρμόζεται, τι βλέπετε εδώ στην Τώρα σχετικά ναι. Στη Σπάρτη ναι. Κατά 80%. Το θέλω να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Για να εφαρμοστεί, δεν μπορεί και ο άνθρωπος να μπει να πει έναν καφέ και να έχει τον άλλο να καπνίζει. Να ισχύσει ο νόμος, αυτό λέω. Το μέτρο είναι 100% σωστό. Οι μη καπνίζοντες και αυτοί που επιθυμούν την υγεία, να είναι καθαρό το περιβάλλον και να προστατεύουν την υγεία τους, έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν σε χώρους καθαρούς. Είναι, θεωρώ, μια πολύ σωστή επιλογή και ούσα μητέρα θα σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βγαίνω με το παιδί μου έξω, να βρίσκομαι σε δημόσιους χώρους χωρίς να ενοχλούμε και όπως εμείς σεβόμαστε την ανάγκη κάποιου για κάπνισμα, καλό είναι να σεβόμαστε και την ανάγκη αυτού που δεν θέλει να αναπνέει το μολυσμένο αέρα του τσιγάρου. Και το πιο σημαντικό είναι και τις βραδινές ώρες που γυρνάς σπίτι σου χωρίς να μυρίζουν τα ρούχα σου. Θεωρώ δηλαδή ότι τα επιχειρήματα είναι πολύ περισσότερα και θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί με τον καταλληλότερο τρόπο για να μην ενοχλούμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων. Είτε καπνίζουν είτε όχι. Ότι εφαρμόζεται. Ναι, στην πόλη μας είμαστε πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε, βρίσκομαι εδώ με ένα μωράκι 3 μηνών χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξεκινάω με το εξής δεδομένο. Εγώ δεν καπνίζω. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι σωστό μέτρο. Έως απαράδεκτο, κατά την άποψή μου. Θα έπρεπε ο νόμος αυτός να έχει διαμορφωθεί σε άλλο πλαίσιο. Μαγαζιά για καπνιστές και μαγαζιά για μη καπνιστές. Θέλει άλλος να καπνίσει, ας πάει σε ένα μαγαζί που έχει δηλώσει ότι είμαι μαγαζί για καπνιστές. Θέλει άλλος να μην καπνίσει, να πάει στο μαγαζί που έχει δηλώσει ότι δεν είμαι για καπνιστές. Πάρα πολύ απλό. Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης καφέ. Ποια είναι η άποψή σας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου? Νομίζω ότι είναι σωστός ο νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα στα καταστήματα να υπάρχει κάποιος χώρος για τους ήδη υπάρχοντες που καπνίζουν. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να απαγορεύσουμε διαροπάλου, ξέρω εγώ, το κάπνισμα και δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα μαγαζιά με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε αυτό το θέμα. Πώς βλέπετε την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου? Κοιτάξτε, η εφαρμογή είναι πάρα πολύ καλή, απλώς υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο με τους καπνιστές. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Δύσκολο πράγμα. Εντάξει, σεβασμό στους μη καπνιστές και στους καπνιστές. Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Μαζικής Εστίασης, τον κύριο Βασίλη Τσαρούχα. Κύριε Τσαρούχα, πώς βλέπετε το μέτρο? Το μέτρο για τον αντικαπνιστικό νόμο έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, αλλά έχουν φέρει λάθος μέτρα για τον εξωτερικό χώρο. Δηλαδή μέσα καλώς δεν καπνίζουμε, το έχουμε εφαρμόσει στα μαγαζιά όλη τη Σπάρτη εδώ και 5-6 χρόνια. Ο εξωτερικός χώρος όμως, παρότι εμείς επενδύσαμε σαν αιμοθράφτες κτλ., δεν μας αφήνουν να καπνίσουμε ούτε έξω. Αυτό το μέτρο πρέπει να διορθωθεί, γιατί έχει πέσει ο τζίρος των μαγαζιών κατακόρυφα και με όσα συνεπάγεται με τα καταστήματά μας. Για κλειστούς χώρους, ναι. Αλλά όχι όμως να μας κλείνουν και εδώ πέρα όλα. Εντάξει, για μέσα στις καφετέριες, ναι. Αλλά έξω όμως, όχι και τις τέντες και όλα αυτά να μας τα κλείνουν. Εδώ δεν έπρεπε να καπνίζουμε, θα έπρεπε. Λοιπόν, δεν έχει αέρα εδώ πέρα.
Γιατί να μας το κλείσουν? Το βλέπω πολύ θετικά αυτό τώρα το νόμο το καινούριο και έπρεπε εδώ και χρόνια να είχε γίνει, όχι μόνο πρόσφατα. Έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Τώρα όποιος δεν μπορεί χωρίς να καπνίσει υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορεί να βρει. Όπως? Όπως το έξω. Έτσι βλέπω. Ναι, βέβαια, βέβαια, ναι. Πάντοτε βγαίνω στο έξω, 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 ποτέ μέσα, ποτέ μέσα, ποτέ. Είναι ενοχλητικό ο καπνός μέσα να κάθεις σε ένα χώρο και να έχεις τον άλλο καπνός και το καπνός επάνω σου. Τουλάχιστον να σέβεται ο ένας τον άλλο. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στα καφετέρια να καμιάζει τσιγάρα και να κάνει το άλλος, να ακούγεται τις καπνούς και το ένα και το άλλο. Προτείνω ότι μέσα στις καφετέρειες και στις ταβέρνες εντάξει και στα κέντρα, αλλά έξω όμως όχι τόσο αυστηρά. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ένα χώρο για καπνιστές, να μπορώ να καπνίζω, να μην κάθομαι έξω, λες και έχω κάποιο άλλο πρόβλημα, λες και θα κολλήσω τους ανθρώπους κάτι, και πάντα με σεβασμό σε αυτούς που δεν καπνίζουν. Θεωρώ ότι θα υπήρχε ένας χώρος, να υπήρχε ένας χώρος μέσα στα μαγαζιά, να μπορούμε να καθόμαστε ανθρώπινα και εμείς να καπνίζουμε. Σέβομαι πάρα πολύ αυτούς που δεν καπνίζουν, και δεν θα ήθελα ποτέ να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν δέχομαι να απομονώνομαι και εγώ και όσοι καπνίζουν χωρίς να υπάρχει επιλογή για κάτι καλύτερο για εμάς. Λοιπόν, είναι καλό για την υγεία μας, δεν είναι καλό, αλλά έκανα κακό στις καφετέριες. Και βγαίνουν έξω και κρυώνουν και μπαίνουν και βγαίνουν. Να βρούνε ένα τρόπο, μία λύση. Πώς θα βρεθεί? Εδώ έχουμε άλλα που υποφέρει η χώρα μας όλα γενικά. Το τσιγάρο μας ενοχλεί. Τι σας λένε οι πελάτες σας? Οι περισσότεροι θέλουν να πιούν καφέ με τσιγάρο, αυτοί που καπνίζουν τέλος πάντων, και οι μη καπνιστές θέλουν να είναι καθαρό το περιβάλλον. Οι περισσότεροι. Εντάξει, και ο τζίρος έχει πέσει. Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή, μόλις το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, θα ανακάμψει ξανά ο τζίρος γενικά, γιατί θα το συνηθίσει. Βέβαια και εδώ στην Ελλάδα λίγο πολύ έχουμε ένα μεγάλο, πώς το πούμε, περιθώριο. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο, η καλοκαιρία είναι μεγάλη. Θα βγει ο κόσμος έξω και θα είναι όμορφα και ωραία, όπως πάντα. Έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι? Έχουν γίνει έλεγχοι, έχουν δοθεί πρόστιμα, ναι, τα οποία είτε σωστό είτε κατά λάθος τρόπο του κάθε ελεγκτή. Εντάξει, ο καθένας κρίνει όπως νομίζει τα πράγματα. Γνωρίζετε εσείς οι ιδιοκτήτες τι ακριβώς πρέπει να κάνετε στην επιχείρησή σας, με τα σήματα? Γνωρίζουμε, προφανώς και γνωρίζουμε και πάντα γνωρίζαμε. Η τήρηση του βιβλίου. Η τήρηση του βιβλίου, τα ταμπελάκια, η σήμανση στην πόρτα, ξέρω εγώ, ότι εδώ καπνίζουμε, εκεί δεν καπνίζουμε, αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχει και κάποιος χώρος για καπνίσμα. Μάλιστα. Έτσι θεωρώ. Οι επιχειρήσεις δηλαδή δεν θα λειτουργήσουν, ειδικά οι καφετέριες και τα μπάρα, ας πούμε. Συνάδελφοί σας τι σας λένε, κύριε? Και αυτοί παραπονιούνται πάρα πολύ για τον εξωτερικό χώρο, δεν βγαίνει κανένας έξω και κάτι πρέπει να κάνουν. Είπαν θα τον αλλάξουν, λένε, για τους εξωτερικούς χώρους, γιατί έχει πολλές ασάφειες ο νόμος. Ίσως εάν έδιναν στα μαγαζιά τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να είναι με καπνιστές ή όχι, θεωρώ ότι θα ήταν ακόμη πιο δίκαιο. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια. Γιατί το λέτε αυτό? Τι για τότε, από τότε έγινε ο νόμος και δεν εφαρμόστηκε. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται? Θεωρώ ότι εφαρμόζεται σε ποσοστό 80%. Όλοι το λουφάρουν όσο μπορούν. Μέχρι ένα σημείο το εφαρμόζουν και όταν δουν ότι μπορούν να ξεφύγουν, θα ξεφύγουν. Και είναι σάκια, βέβαια, είναι δεδομένο αυτό. Από κάποια στιγμή και μετά, όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Θέλει να καπνίσει και δεν μπορεί τώρα μέσα στο χειμώνα, μέσα στο κρύο, να βγαίνει έξω. Εντάξει, αυτό εφαρμόζεται βέβαια στην Αμερική. Και όσοι καπνίζουν είναι τριτοκοσμικοί στην Αμερική. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Δεν είμαστε Αμερική. Πολύ απλά. Και θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει άλλο πλαίσιο. Αλλά πού θα πάνε ο κόσμος εκεί πέρα στο άγαλμα να καπνίσει? Αφήστε ότι έχει κοπεί και δουλειά σε όλους. Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης έχουν κάποιες επιπτώσεις από την εφαρμογή του μέτρου? Ό,τι επιπτώσεις και να έχουν, όταν είναι θέμα υγείας, η υγεία προπορεύεται. Ο καθένας θα το καταλάβει μόνος του. Τα λεφτά του, την υγεία του. Εσείς τι προτείνετε?
ότι όποιος θέλει να καπνίζει, όποιος θέλει να μην καπνίζει, να βρουν όμως κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Τι τρόπος είναι αυτός, το λένε. Δεν το κάνουν, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Πάλι θα γυρίσουν και θα καπνίζουν. Θα χαρακτηρίσετε εισπρακτικό το μέτρο, καθαρά, ή στο με τον μέλλον... Τρόπο, με τον τρόπο που λειτουργεί το θεωρώ εισπρακτικό. Με τον τρόπο που λειτουργεί. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια προεργασία σε όλο το θέμα και να έχει γίνει μια πιο σοβαρή συζήτηση, μια ενημέρωση προς όλο τον κόσμο, είτε προς συμμόρφωση κάποιων που αγνοούν τον νόμο, είτε κάποιοι που τον αγνοούν εσκεμένα. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν λέσχες καπνιστών? Δεν ξέρω για λέσχες καπνιστών. Ξέρω ότι υπάρχει οι λέσχες που είναι τύπου που καπνίζουν πουρα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο σε μια μικρή πολιτεία μπορεί να γίνει αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εφικτό αυτό το πράγμα να γίνει. A lot of soul.